Εντός συνόρων επίσκεψη στη Διόρυγα της Κορίνθου πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός προκειμένου Γιάννη Καντέλη να ενημερωθεί για τα έργα αποκατάσταση. Ναι, η Διόρυγα, η οποία παραμένει κλειστή λόγω κατολισθήσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τα έργα αποκατάστασης που γίνονται. Υπολογίζεται το επόμενο καλοκαίρι να είναι διαθέσιμη πλέον ξανά η γέφυρα, στην οποία γίνονται εργασίες που θα την αποκαταστήσουν συνολικά. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μητσοτάκης όμως συνέχισε την περιοδία του στην Κόρινθο, εκεί όπου συνομίλησε και με αγρότες και ενημερώθηκε για τις καταστροφές που έχει επιφέρει ο παγετός στις καλλιέργειες και είπε ότι τη Δευτέρα προγραμματίζεται μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και θα δοθούν πολύ άμεσα νέες επιδοτήσεις για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών, για την αποζημίωση των αγροτών. Γιάννη, σε ευχαριστούμε και πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Έχω ήδη ζητήσει και θα λάβει η χώρα την Δευτέρα μία έκτακτη σύσκεψη μεταξύ του ΕΛΓΑ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να δρομολογήσουμε τις διαδικασίες για μία ακόμα έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΕΛΓΑ, έτσι ώστε όταν έχουμε την πλήρη εικόνα, θέλω να το τονίσω αυτό, οι αποζημιώσεις να δοθούν με ταχύτητα.